Ξέρετε τι λέει το Imperial College της Μεγάλης Βρετανίας? Ότι επί της ουσίας οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι συγκεντρώνονται σε τέτοιου είδους διασκεδάσεις, να το πω, επί της ουσίας είναι κινούμενες βόμβες. Οι εμβολιασμένοι για τους ανεμβολίες τους. Αυτά δεν πρέπει να τα θίξετε, κύριε Γάκη. Αυτό το έχουμε πει εδώ και μήνες. Ναι. Και θυμάστε στην προηγούμενη συνάντησή μας, είχα σταυροκοπηθεί που και η Ματίνα, η Παγώνη, η φίλη μου, το αποδέχτηκε και το αποδέχτηκαν και άλλοι στην τηλεόραση, ότι οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν και ότι πρέπει, το μόνο σωστό που είπε ο κ. Σαριάνης σήμερα, πόσα έχω τσεκάρει, είναι ότι πρέπει και οι εμβολιασμένοι να κάνουν rapid test. Όλοι πρέπει να κάνουν rapid test, διότι και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Και σαφώς ανέτρεψαν άρδιν όλη την επιχειρηματολογία τους, ότι το τραγούδι, επειδή φωνάζουμε, εκπέμπουμε, και εν μέρει έχει μια βασιμότητα στα σκυλάδικα, και επέτρεψαν στους εμβολιασμένους να μολύνονται μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι η αύξηση του οικού φορτίου, η οποία δείχνεται από τον αντικειμενικό δείκτη, ο οποίος δεν αλλάζει με τον αριθμό των τεστ που κάνουμε, και αυτός ο δείκτης είναι ο δείκτης θετικότητας, δηλαδή το ποσοστό των θετικών κρουσμάτων ανά αριθμό διενεργούμενων τεστ. Αυτός ο αριθμός παραμένει χαμηλός. Είναι το όριο είναι το 4%. Το όριο είναι το 4% του συναγερμού. Όριο λήψης μέτρων είναι το 4%. Και είμαστε στο 1,5% τώρα. Σήμερα 1,08%.